Είναι γνωστό τη Πάση ότι η Μητρόπολη Μεσσηνίας είναι αρρωγός και συμπαραστάτης σε πολλούς που έχουν ανάγκη. Βαρύτητα δίνει και στα νέα ζευγάρια καθώς και στους νέους γονείς, προσπαθώντας να τους επιλύσει προβλήματα, αλλά και να τους ενημερώσει για θέματα που άπτονται της οικογένειας. Έτσι, αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα, το Γραφείο Γυναικείων Θεμάτων και Οικογένειας της Μητρόπολης Μεσσηνίας διοργανώνει εκδήλωση στο Κέντρο Νεότητας με θέμα πρόληψη και αγωγή υγείας στους εφήβους, ο ρόλος της οικογένειας. Ομιλήτρια η καθηγήτρια παθολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Μαρία Τσιρόνη. Με την έγκριση και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κυρίου Χρυσοστόμου, η τοπική μας Εκκλησία συνεχίζει και φέτος στα πλαίσια του κοινωνικού της έργου και της κοινωνικής της προσφοράς, της δράσης στηρίξεως αλλά και ενημερώσεως της οικογένειας αλλά και των νέων ζευγαριών. Πιστεύοντας ακράδαντα ότι το βασικότερο κύτταρο μιας υγιούς κοινωνίας είναι η οικογένεια και σε μια εποχή που μας ήρθαν τα σύμφωνα συμβίωσης που γίνεται ομόφυλων ζευγαριών, που γίνεται συζήτηση ακόμα και για υιοθετήσεις παιδιών από τα συγκεκριμένα ζευγάρια και ό,τι άλλο άσχημο ακούμε καθημερινά, η τοπική μας εκκλησία έρχεται να στηρίξει την οικογένεια και τους γονείς, τα νέα ζευγάρια. Μία τέτοια δράση θα λάβει χώρα και το Σάββατο, για την οποία αναλυτικά θα σας μιλήσει ο Πανουσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατέρας Φίλιππος Χαμαριάς, που είναι και υπεύθυνος του Γραφείου Οικογένειας και Γυναικείων Θεμάτων της Μητροπόλεως μας. Πατέρα Φίλιππε. Η εκκλησία αφουγκράζεται και πάλι τις ανάγκες του ποιμνίου. Ως μητέρα, ως φιλόστοργος μητέρα και έχοντας κατά νου πάντοτε το τι έχει ανάγκη ο άνθρωπος, δρά με τέτοιον τρόπο ώστε να θεραπεύει αυτές τις ανάγκες. Η αγωγή των νέων, η δυναμική της οικογένειας και όλα αυτά τα οποία μπορεί να προσφέρει η Εκκλησία σε μια νέα οικογένεια, σε ένα νέο ζευγάρι, σε νέους γονείς, είναι αυτά τα οποία θα μας προβληματίσουν αυτό το Σάββατο 26 του μηνός Μαρτίου στις 6.30 το απόγευμα στο Κέντρο Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και τους προβληματισμούς μας αυτούς θα έρθει να θεραπεύσει μέσα από την επιστήμη και το λόγο της η καθηγήτρια της Ιατρικής του Πανεπιστημίου, η κυρία Μαρία Τσιρόνη, η οποία θα μιλήσει με θέμα πρόληψη και αγωγή υγείας στους εφήβους, ο ρόλος της οικογενείας. Θα είναι ευχής έργων να περιβρεθούν όλοι, νέα ζευγάρια, νέοι γονείς, αλλά και μεγαλύτεροι και οι παππούδες και οι γιαγιάδες που έχουν μάθει να συμβουλεύουν τα παιδιά με ένα διαφορετικό τρόπο και με μια διαφορετική νοοτροπία, έχοντας κατά νου ότι τα δεδομένα πλέον αλλάζουν, ότι πλέον το παιδί δεν επαναστατεί, αλλά αναζητεί, ψάχνει να βρει κάτι διαφορετικό. Έχοντας λοιπόν κατά νου όλα αυτά, ο καθένας από εμάς καλείται να δώσει στα παιδιά τις ανάγκες του σήμερα, με γνώμονα την παράδοση και το χθες, αλλά και με προοπτική το μέλλον και το αύριο.